σας πείτε ο Γερατζελάν 07 εδώ πέρα την Κάμπος. Είστε λοιπόν σήμερα κάνω άλλο ένα βίντεο. Έχω πάρει μια έγκριση από το συγκεκριμένο YouTuber, το Mr. Chino. Να εδώ πάνω η έγκρισή του. Για να μην λέτε κρόζεις, ταυμάζεις και τέτοιες βλακίες που έχω δει και σε άλλα βίντεο σχολιασμού. Οπότε σας αρχίσουμε. Τώρα σχολιασμό να το πω. Θα σχολιάσουμε ένα βίντεο. Αυτό και θα πω και μετά κάποια παράπονα που δεν αξίζει σε αυτό το κανάλι. Οπότε ναι. Λοιπόν, παιδιά, ο Mr. Chino, δεν είμαι σίγουρη αν το λέω καλά, έκανε χθες ένα βίντεο που ήταν room tour. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω ότι κάνει πολύ ωραία βίντεο. Είναι πρωτότυπα, είναι ωραία. Και το παράπονο μου, όχι από αυτόν, από τους subscribers του είναι ότι έχει 2.300 subscribers, νομίζω, θυμάμαι, κάπου εκεί και παίρνει κάπου στις 100-200-300 προβολές. Και είμαι σε φάση, γιατί ρε παιδιά, αφού κάνει ωραία βίντεο, πρωτότυπα, δεν γίνεται να μην του κάνετε γραφή. Και του κάνετε σε κάπου, γραφή, καμπανάκι. Μην ξεχνάτε το καμπανάκι, τώρα, από το κανάλι μου, θέλω να πάτε να του κάνετε γραφή. Το link θα το έχω στην περιγραφή. Okay, να πάτε να το κάνετε όπως και δίποτε. Κάνε ωραία πρωτότυπο βίντεο. Τώρα δεν ξέρω γιατί δεν το καταλαβαίνουν οι άλλοι. Αμίσε τσίνια. Τι θες φάλ. Τι. Τι ρίγη πέψαμε είναι το φας την Κυριακή. Πρώτον δεν είναι έτσι. Μωρή μη μιλάς, άι φάε λίγο. Φύγε μωρέ ψωμένο από εδώ πέρα και θα μου πεις τι θα κάνω κιόλας. Άι από εδώ μωρέ ηλίσια, είστε από εδώ ρε, δεν πας τα καλά σου. Δεν πας καθόλου καλά εσύ, ουστ. Είμαι καινούρια εδώ πέρα. Ναι, είσαι καινούρια και. Έτσι και θέλω να μπω στο βίντεο. Wow. Τι wow μωρή τρελή. Αντιπίσαμε πρίξη, έλα ρε. Έλα ρε. Έβαλες άρωμα. Ναι, άντε τέλειωνε. Αμάν, δεν πιστεύω να κλασε εδώ πέρα. Μωρή, έκλασες. Όχι, τέλειωνε. Καλά. Αμάν, έχω έναν κόμπο στα μαλλιά. Δεν μου είναι ίσια. Ωχ, καλέ. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι. Αυτός ο Mr. Chino Δεν λέγεται έτσι. Καλά, ναι μου. Πώς, σταμάτα. Ναι, δεν πεινάζει σου λέω. Λοιπόν, αυτός, να ξέρετε είναι ωραίος. Σκέφτομαι να του πω κάτι. Μην το πείτε σε κανένα. Τι λες μωρή τρελή, φύγε από εδώ πέρα, ίσως πέθανες. Καλά. Γεια. Έλα εδώ ρε, έλα. Πώς τα καλά σου. Γιατί έκανα, τι έκανα. Λες τέτοια πράγματα. Πώς τη μωρή ψωνάρα θα δω. Καλά, συγγνώμη. Δεν πας τα καλά σου. Παιδιά, καταλάβω ότι δεν πας τα καλά της η ψωνάρα. Τώρα επειδή ξέρω το στο βίντεο, μην νομίζω ότι σε αγαπάει. Είναι κούκου η κοπέλα, ξέρω να πάρει τα χάπια της βέβαια. Ούτε κλάν. Σε παρακαλώ, βούλωστο λίγο. Δε. Θέλω να κάνω ένα βίντεο, έχω να κάνω τόσο καιρό βίντεο. Δηλαδή, θες να μου το βγάλεις ξινό. Μωρή, πες αυτό για την ιδέα σου. Ω. Λοιπόν, θα τους ρωτήσω. Παιδιά, θέλετε να βγάλω δεύτερο χαρακτήρα. Γράψτε μου κάτω στα comments. Και λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Άμα σας άρεσε, κάντε like, subscribe και ακόμη και το επόμενο βίντεο. Γεια σε όλους. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι. Θέλω να πάτε να κάνετε όλη εγγραφή σε αυτό εδώ το κανάλι. Γιατί, παιδιά, γιατί. Κάνω ωραία βίντεο, ρε παιδιά. Γιατί δεν πάτε να του κάνετε subscribe, δηλαδή. Έχει 2.000 κάτι subscribers και παίρνει 200 προβολές, 100 με 200 προβολές. Γιατί το κάνετε αυτό. Είναι σε φάση. Κάνω βίντεο και με βλέπω μόνο 200. Εγώ μα είμαι σε φάση. Έχω subscribers, δεν παίρνω προβολές. Δεν δείχνουμε για τους subscribers. Οι subscribers είναι κάτι. Ψυχολογικό να το πω, οι προβολές μετράνε. Δηλαδή είσαι σε φάση, πες ότι έχεις 100.000 subscribers.
δεν είναι δυνατόν να σε βλέπουν χίλια άτομα και σε φάση. Πώς γίνεται, αφού έχω 100.000 subscribers, γιατί δεν παίρνω 100.000 προβολές, 90.000 προβολές. Λοιπόν, αυτό και να μην ξεχνάτε να πατάτε το subscribe και το καμπανάκι για να σε έρχονται όλες τις ειδοποιήσεις για τα βίντεό μου. Οπότε αυτά από μένα, γεια σας. Θέλω να πω κάτι. Επειδή δεν την αντέχω άλλο. Ορίστε. Επειδή γύρισα, θέλω να πω κάτι. Εκεί που με βλέπετε άλλοι, ναι, σε σένα μιλάω, ανδροχωρίστρα, μη μου ξαναπάρεις τον άντρα.